Γεια σας, και είναι η πρώτη συνάντηση του Συλλόγου επίτα από τις τελευταίες εκλογές του Νοεμβρίου. Θα ήθελα να πω κάποια λόγια που αφορούν τον Σύλλογο και όλους εμάς. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Άνδρου η Ομόνοια σας καλωσορίζει και σας εύχεται μια επιτυχημένη και δημιουργική χρονιά. Έπειτα από αρκετά χρόνια αφάνειας και υπό την παρότρινση παλαιότερων μελών του Συλλόγου μας και του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Εμπορικός Συλλόγος επανασυστάθηκε στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, όπου πραγματοποιήθηκαν και τελευταίες αρχαιρεσίες. Η ιστορία του Συλλόγου ξεκινάει το 1897, καθώς η έντονη εμπορική δραστηριότητα της περιοχής μας κατέστησε αναγκαία τη δημιουργία του. Μέσα στις δεκαετίες που παρήλθαν, ο Εμπορικός Σύλλογος παρέμενε πάντα ενεργός, προασπίζοντας τα συμφέροντα των εμπόρων και καταστηματαρχών, παρόλες τις ατυχείς συγκυρίες και δυσκολίες που προέκυπταν. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, στις μέρες μας περισσότερο από ποτέ, καθίσταται αναγκαίο όλοι όσοι εμπλεκόμαστε σε εμπορική δραστηριότητα να μένουμε ενωμένοι και να διεκδικούμε δυνατά την παρουσία μας στην αγορά του τόπου μας, πρωτίθως αλλά και ευρύτερα. Μέσω κυκαιώνα των επιχειρήσεων και των προϊόντων που επικρατεί, καλούμαστε όλοι μας επιτέλους να εξυγχρονιστούμε ώστε να παραμείνουμε υγιείς και κερδοφόροι έμποροι. Οι τρόποι και τα τεχνάσματα μπορεί να ενδιαφέρουν για τον καθένα, ωστόσο, ένα ποιοτικό προϊόν σε ανταγωνιστική τιμή, με σωστή προβολή και διαφήμιση, θα κερδίσει όχι μόνο τους ντόπιους καταναλωτές, που αποτελούν και τον πυλώνα της αγοράς μας, αλλά και τους επισκέπτες του νησιού μας. Το μεγάλο στοίχημα λοιπόν της αναδυόμενης τουριστικά οικονομίας του τόπου μας είναι εδώ και καλούμαστε να το κερδίσουμε. Είναι καθήκον μας, αλλά πάνω απ' όλα είναι η δουλειά μας και το εισόδημά μας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο οφείλουμε να δείξουμε τη δέουσα σημασία και το σωστό επαγγελματισμό. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Συλλόγου για το βήμα αυτό που μας έδωσαν και να ανακοινώσω ότι ο Εμπορικός Συλλόγος θα ακούει τα προβλήματά σας και θα διεκδικεί με κάθε δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των μελών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Υπάρχει δυνατότητα για εγγραφή νέων μελών και θα ολοκληρώσουμε και τελευταίο αγορά για το πετρέλαιο. Θα κάνουμε την κλήρωση για τους δύο τυχερούς από 500 λίτρα πετρέλαιο θέρμανση ο καθένας. Καλό το κύριο Δήμαρχο. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο, στο νέο Πρόεδρο, στα καινούργια μέλη για την εκλογή τους. Τους εύχομαι υγεία και δύναμη για το δημιουργικό έργο που έχουν να επιτελέσουν. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, τυχερή και δημιουργική, υγεία, αγάπη και κάθε καλό στα σπίτια σας. Να είστε καλά. Πρώτος τυχερός είναι το νούμερο 254. Είναι κάποιος εδώ μέσα. Μια δήλωση. Δήλωση τι, θα είπαμε, θα το κάψουμε. Θα το κάψουμε, αυτό είναι. Λοιπόν, είναι η κυρία Σαλονίκη Σπυριδούλα. Μπράβο. Α, δεν είναι. Έχουμε κόψει από πριν. Μπράβο. Όσοι επιθυμούν να γίνουν νέα μέλη, υπάρχει δυνατότητα σήμερα στην κυρία Χρήστη. Gracias.